Σας απαγορεύω επί Χούντας τα ζήσαμε. Μάλλον τη ζηλεύετε κύριε Παφίλη. Πολύ δεν θέλω πιθανό να δοθεί συνέχεια. Μισό λεπτό. Δεύτερον, ότι είπα να γραφτούν στα πρακτικά και με κεφαλαία. Τρίτον, αρχίσω από τα μαλακά. Τρίτον, όταν επικαλείστε μερικά πράγματα που ο κύριος Πορτοσάλτε τα πήρε επιλεκτικά, να διαβάζετε ολόκληρη τη φράση. Εμείς δεν κρύψαμε ποτέ ότι θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Δεν κρύψαμε ποτέ ότι η δημοκρατία αυτή είναι η δικτατορία εκείνων που έχουν όλο τον πλούτο. Ποτέ δεν το κρύψαμε και το λέμε. Εμείς παλεύουμε αυτοί που παράγουν τον πλούτο να τον έχουν στα χέρια τους. Και όλα τα άλλα εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο. Τώρα, αν θέλετε να έχετε ακροατήριο, εγώ σχολίασα αυτά που είπατε. Και αυτά που είπατε τα έλεγε η Χρυσή Αυγή. Και αυτό είναι πασίγνωστο. Δεν αποσύρω λοιπόν τίποτα από όσα είπα. Εσείς που θέλετε να παίζετε το ρόλο του πολέμιου του κομμουνισμού και που βάλατε τα στήθη σας σιγά τα αίματα και από τη Χρυσή Αυγή και από τους υπόλοιπους και παριστάνετε τώρα, μας πείτε και σε λίγο, το σας στοχοποιούμε. Ζήτησε το λόγο και ο κύριος Τρίτσας. Θα μας πείτε και σε λίγο. Πρέα. Και σε ποιον χώρο απευθύνεστε. Σε ποιον Εντάξει. χώρο απευθύνει. Σιγά, κύριε δεν Τρίτσα. Είσαι και ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ούτε ο μεγάλος πολιτικός. Λοιπόν, νομίζω που θα σας κυνηγήσουν όλοι. Επειδή σας είπαμε εμείς ότι λέτε αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή. Κύριε συνάδελφε. Και σε ποιον χώρο απευθύνεστε. Τροπή δηλαδή. Κύριε λέω Τρίτσα. Λοιπόν, τελειώνω με αυτό. Τελειώνω με αυτό το θέμα. Αυτός ο αντικομουνισμός που έχει αναπτυχθεί όλες αυτές τις μέρες και η θεωρία των δύο άκρων στοχεύει, και εσείς αυτό κάνετε, να αθωώσει αυτά τα φασιστικά τομάρια και λίγα λέω τους δολοφόνους που πάνε και τσακίζουν πέντε μια μαθήτρια, που κάνουν και επιθέσεις σε ανθρώπους που μοιράζουν προκηρύξεις και σε τελευταία ανάλυση ακόμα και το η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα τα λέει αυτά. Ότι αυτή η εξομοίωση που οδηγεί. Αυτό σχολιάζουμε πολιτικά και τα υπόλοιπα τελειώσαν.